Πάρα και εγώ πολύ. Πολύ. Πάμε τώρα να συναντήσω τους συναδέλφους. Είναι εδώ ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης και η κυρία Μαρία Καρχυλάκη. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Γεια σου, Έλενα. Μαρία, τι δουλειά έχεις εδώ? Δεν σκέφτεσαι με αυτό το πολύ θερμό καλοκαίρι, με ένα σωρό θερμά μέτωπα, δεν θα προτιμούσες να βρίσκεσαι κάπου στο Ιράκ, στη Συρία, στην Ουκρανία? Σε όλα, δεν ξέρω. Ποιο να διαλέξω πρώτο, είναι βέβαιο. Δυστυχώς δεν ξέρεις ποιο να προτιμήσεις. Είμαι κολλημένη στην τηλεόραση, διαβάζω τα πάντα, ασχολούμαι συνέχεια όπως όταν δούλευα εκεί με όλες αυτές τις εξελίξεις. Είναι φοβερές και τρομερές. Κατά τη γνώμη μου, βεβαίως, πιο τρομερό είναι αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, δηλαδή το Ισλαμικό κράτος. Βλέπουμε ήδη ότι ο πρόεδρος Μπους έχει συστήσει μια συμμαχία προθήμων. Ο πρόεδρος Ομπάμα, είδες, έμεινα στα παλιά που κάνει. Απίστευτο. Ήταν σωστή η διατύπωση. Λες, νομίζω ότι ο Ομπάμα αρχίζει και κάνει αυτό το morphing και πηγαίνει προς Μπους, να δούμε αν θα πάει προς πατέρα ή προς γιο Μπους, αλλά ναι. Α, ωραία. Γιατί? Ωραία και αυτή η πλευρά που θέτει ο Αντώνης, να το δούμε αυτό μαζί. Σε κάποιους ακούγεται σαν τη σκύλα και τη χάρη, βέβαια, αυτό. Ναι, εντάξει, δεν είναι δίκαιο, γιατί ο παλιός είχε κάποια όρια. Ο νεότερος απέδειξε ότι δεν είχε όρια, αλλά θα δούμε. Η ιστορία πάντως είναι ότι ναι, θα έχουμε λοιπόν αυτόν τον συνασπισμό, τον έχουμε ήδη. Βλέπουμε ότι αυτός ο συνασπισμός έχει και τη στήριξη των Αραβικών κρατών. Είδαμε τις αποφάσεις χθες του Αραβικού Συνδέσμου. Ακούω ότι και ο μεγάλος μουφτής της Σαουδαραβίας επίσης καλεί τους μουσουλμάνους να πολεμήσουν το ISIS, διότι σκοτώνει μουσουλμάνους. Όμως η ιστορία είναι ότι αυτή όλη η υπόθεση με το ISIS είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ισχυρή αίσθηση της ομάδας. Αυτό είναι που τους κάνει τόσο επικίνδυνους και βεβαίως γιατί τους έχουμε εδώ μέσα στο σπίτι μας, στην Ευρώπη. Αν έχω λίγο χρόνο, επειδή μου αρέσει πολύ αυτό το θέμα, θες να σου πω ακόμη κάτι για αυτούς? Λοιπόν, κοίτα να δεις. Λέμε λοιπόν για αυτήν την ισχυρή αίσθηση της ομαδοποίησης. Οι Άραβες έχουν μια εξαιρετική λέξη που την περιγράφουν, ασαμπίγια. Τον όρο τον έβαλε πρώτος στο τραπέζι πριν από αρκετούς αιώνες ο Άραβας φυσιοδήφης, ο Ιμπν Χαλντούν. Τι είπε λοιπόν αυτός? Ότι πληθυσμοί, άτομα, ομάδες που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, παρείες δηλαδή της κοινωνίας, έχουν ισχυρή αίσθηση του σκοπού και του ανήκειν. Αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι που κάνουν τώρα κουμάντο στον ISIS. Είναι δηλαδή χολωμένοι αξιωματικοί του Σαντάμ, που οι μετασανταμικές, σιητικές, είναι σουνίτες αυτοί, σιητικές κυβερνήσεις της Βαγδάτης τους κράτησαν έξω από την ομή της εξουσίας. Αυτοί έχουν ισχυρά ερίσματα στις φυλές. Καθένας από αυτούς δηλαδή έχει χίλιους από πίσω. Όλοι αυτοί συνασπίστηκαν μαζί με τους τζιχαντιστές που έρχονται από την Ευρώπη και από τα άλλα μέρη του κόσμου που υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί και έχουν φτιάξει αυτό το εκρηκτικό μείγμα εκεί.